Ήταν έτσι όπως τον είχες ονειρευτεί μικρή? Μικρή, ναι, έτσι ήταν. Μπορώ να σου πω πως έτσι ήταν και το νηφικό μου έτσι ήταν. Γιατί έγινε ακριβώς όπως το είχα στο μυαλό μου. Ξέρεις, κάθε γυναίκα έχει το δικό της διαφορετικό, αυτό που φαντάζεται και ονειρεύεται. Ναι, νομίζω ότι ήμουν 100% μέσα σε αυτό που μου άρεσε και τότε και μου αρέσει και σήμερα ακόμα, αν το έβλεπα δηλαδή. Υπάρχει κάποιο απρόοπτο εκείνη τη μέρα που να το θυμάσαι? Νομίζω μου πάτησαν την ουρά, ναι, και πήγα να φάω το μούτρο μου. Πολύ γλυκό. Καθώς πήγαινα στο γαμπρό. Όχι καθώς πήγαινα, σε κάποια άλλη στιγμή μου πατήσαν το φόρεμα και πήγα να παίζω. Αλλά εντάξει, έπεσα. Θέλω να μου πεις αν έχεις κάνει συζητήσεις για του χρόνου, σε τι φάση βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Είναι νωρίς ακόμα για μας, γιατί είμαστε και μια ολοκένουργια εκπομπή που ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο, οπότε ακόμα τέλη Φλεβάρη και καμιά χρονιά που θυμάμαι δεν έχουμε κάνει τόσο νωρίς συζητήσεις. Ακόμα όχι. Θα ήθελες να συνεχίσεις έτσι ακριβώς όπως είναι τώρα και η σύνθεση της ομάδας, αλλά και το περιεχόμενο? Περνάω πολύ ωραία με τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πολύ οικεία μαζί τους. Θα ήθελα να είναι όλα όμορφα και όπως είναι και τώρα.